Αυτός ο άντρας λοιπόν με έκανε να νιώθω βασίλισσα. Έχει πολύ ισχυρή προσωπικότητα και αυτό είναι που με κρατάει τώρα 30 χρόνια. Αν ο Διονύσης μου έλεγε ότι είναι ερωτευμένος με άλλη γυναίκα, Θεός φυλάξει, δεν θα προσπαθούσα ούτε για 5 λεπτά να το αλλάξω γνώμη. Εκείνη τη στιγμή το ότι ο άντρας μου το χειρίστηκε τόσο σωστά, με έκανε να τον δω στα μάτια μου γίγαντα. Ήτανε ψύχρεμος, τους είπε, θα σας δώσω ό,τι θέλετε. Πραγματικά θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί, πάνω στην τρέλα τους, δεν τους κόστιζε τίποτα, να ρίξουν 3 σφαίρες και να μας ξεκάνουν. Μιλάει για το περιστατικό, είναι στον Τάσο Τρίφωνο, συνέντευξη. Στον Τάσο Τρίφωνο, ναι. Της ληστείας που έγινε πριν 2 χρόνια στο σπίτι τους, που εισέβαλαν ληστές αργά το βράδυ. Ακολούθησε την Κέτη της επί της ουσίας μετά το μαγαζί με το που έκλεισε το νυχτερινό σχήμα. Μπήκαν ευνηδιαστικά μέσα από την γκαριζόπορτα. Και τα υπόλοιπα έχω καταγραφεί στην αστυνομία, επειδή έχω και μια προσωπική σχέση με την Κέτη. Έχει αλλάξει η ζωή του 100%. Φιλική. Είναι φίλοι άνθρωποι. Έχει αλλάξει από την Eurovision και μετά. Από την Eurovision, ναι. Ήταν στην Eurovision. Το θέμα είναι ότι η ζωή του έχει αλλάξει από εκείνο το σκηνικό και μετά πολύ, παιδιά, και πλέον έχουν και προσωπική ασφάλεια στο σπίτι. Είναι απολύτως λογικό, γιατί όταν φοβάσαι, η υγεία σου, η ζωή σου, το παιδί σου είναι πάνω από όλα. Άρα λοιπόν, όταν σου συμβεί κάτι τέτοιο, λαμβάνεις όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αισθάνεσαι ασφαλής. Εκείνη τη στιγμή πάντως και τα κάνανε σωστά και ήταν και τυχεροί. Και τα δύο πράγματα. Εννοεί, σωστά πράγματα έκανε ο Διονύσης και η ίδια και ήταν και τυχεροί και που δεν πέσανε σε παρανοϊκούς. Ότι εκείνη την ώρα φάνηκε μπροστά μου ο γίγαντας, αλλά και αυτό που είπε για την απιστία την ενδεχόμενη, ότι αν μου πει ότι είναι ερωτευμένος με άλλη, θα το σεβαστώ. Αλλά και ο ασφαλούς το λέει γιατί ξέρει ότι τη λατρεύει. Ναι, αλλά λατρεύει και η προσέγγιση είναι πολύ ερωτευμένη γυναίκα και με μεγάλη αγάπη. Εγώ θυμάμαι στο Just μια φορά που είχε πάει ο Διονύσης, που τον κοιτούσε και βούρκωνε που τραγουδούσε. Γιόνι, με το που τον βλέπει Γιόνι. Είναι ακόμα αυτό που λέμε καψούρε μαζί του, τον αγαπάει, πεθαίνει. Είναι μια αγάπη που θα μείνει στην ιστορία, σαν να το έχει πει. Αν σου πει ο σύντροφό σου, έχω ερωτευτεί άλλο πρόσωπο. Είναι διαστάσιμο. Όχι, ενώ είναι διαφορετικό από το να σου πει ότι πέρασε μια βραδιά κάπου, που μπορεί να υπάρχει μια διαδικασία να δώσει φορέσει. Όταν μπαίνει κάποιο και πει ότι ερωτεύτηκα άλλον άνθρωπο. Πόσα χρόνια είναι μαζί αυτό το ζευγάρι παρά τι προβλέψει που αν θυμάμαι κάποτε που λέγαν τότε. Που βγήκε Διονύσης και της έκανε την επική πρόταση γάμου στη Ρούλα Κορομιλά. Που πάγωσε όλη η Ελλάδα, δηλαδή. Από τα λίγα ζευγάρια που νομίζω μέσα στα χρόνια. Τι νούμερα να έκανε εκείνο Ρεμπέζα που ήσουν εκεί. Καλά, δεν θα έκανα 70%. Σίγουρα η πρόταση. Ναι, τότε 40 χρονών. Παιδιά, νομίζω ότι δεν είχε ξαναγίνει μέχρι τότε. Με τα μπαλόνια και τα λοιπά, κάτι δεν ήταν πρωτοχρονιά. Ήταν η πρώτη τηλεοπτική πρόταση γάμου που υπήρξε, που είδαμε ποτέ. Στην ιστορία της τηλεόρασης. Πρωτοπόρος. Και παρά αυτό που θα πίστευε κάποιος, εντάξει, μωρέ, δύο τραγουδιστές της ίδιας δουλειάς, δύο άνθρωποι κτλ. Αυτός ο έρωτας και αυτή η αγάπη ήρθαν να διαψεύσουν όλες τις κακές γλώσσες. Εγώ μόνο κάτι ηλίθιοι της εποχής λέγανε πράγματα. Ναι, είχαν γραφτεί όμως τότε. Ναι, παιδιά, τα δημοσιεύματα, το θυμάστε. Τότε είχαμε τα. Δεν θυμόμαστε. Τότε είχαμε τα χαζοπεριοδικά. Τότε είχαμε τα περιοδικά με τους τίτλους, τα συγκλονιστικά, τα 10 ίδια με τις παραλλαγές των ονομάτων, αυτές που κανείς δεν ξέραμε ποιος τα εξέδιδε. Και γράφανε τις αθλειότητες. Λοιπόν, και αλλάζαμε. Ούρλιαζε η Κέτη στα Βόρεια Προάστια. Παιδιά, η επιτυχία αυτού του event ήταν ότι η Κέτη δεν το ήξερε. Δηλαδή είναι από τα λίγα τηλεοπτικά αληθινά πράγματα. Ισχύει. Που έχουν όντως βγει. Και που προσπάθησε η Ρούλα Κορομιλά να μας πει ότι δεν το ξέρει τη Ρούλα Κορομιλά. Ήταν η σκηνοθέτης όλου του event. Αλλά ήταν τηλεοπτικά ιστορικό, βέβαια. Ολόκληρη τη συνέντευξη της αγαπημένης μας Κέτης θα τη δείτε την Κυριακή στην εκπομπή του Τάσου Τρίφωνος. Τη λατρεύω την Κέτη. Και ολόκληρη την πρόταση του Διονύση Σκηνά στο YouTube.